Κυρίες και κύριοι, δύο μέρες μόνο πριν υποδεχτούμε στις ζωές μας το 2008, είμαστε εδώ στο ραντεβού στα τυφλά. Έχουμε την Κατερίνα, την παίκτρια Κατερίνα, και έχουμε και πίσω από τον τοίχο Παύλα Βεντάλια τρεις πολύ ωραίους άντρες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την καρδιά της Κατερίνας, κυρίες και κύριοι. Μάτια κλειστά και όλα τα πιάνω. Θα ζητήσω λοιπόν από τα τρία αγόρια μας να περάσουν ένας-ένας και χρησιμοποιώντας μόνο την αφή να προσπαθήσουν να κατακτήσουν την Κατερίνα. Παρακαλώ το νούμερο 1 να περάσει για μια επαφή στα τυφλά. Έλα νούμερο 1. Έρχεται, θα σου λέω εγώ. Σε σταυρώνει. Είναι ψηλό το παιδί, αυτό γενικά, να ξέρεις. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι η γυναίκα της ζωής μου. Αλήθεια, οπότε... Για αυτό το λόγο θα τζώσω το ένα και μοναδικό πρόχειρο δαχτυλίδι που έχω πάνω μου. Ταρατατάν, ταρατατάν, ταρατατάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αρβωνιάσαμε. Δόξα την Παναγία. Δόξα την Παναγία και είχα ένα άγχος. Είχα ένα άγχος, να όμως που... Αυτό το παιχνίδι, αγάπη μου, όλα τα καταφέρνει. Λοιπόν, το νούμερο 2, παρότι έχουμε λογοδοθεί όπως κατάλαβες, νούμερο 2, έλα να κάνεις την προσπάθειά σου κι εσύ. Έλα, μου λέει η Κατερίνα. Ναι, σε σταυρώνει και σένα. Πλησιάζει, ανοιχτό που κάνεις ο γαλάζια μάτια καταπληκτικά. Αχαχουχαχαχα. Ναι, 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 ναι. Ας ακουμπήσω εγώ εδώ να ξαπλήσω. Καλή καργαλιέμαι. Μη σε παρακαλώ. Αυτό είναι δώρο. Αυτό είναι δώρο, το πήρε και αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πάω στο καλό. Αγώ, Παναγία μου! Καθίστε να δω, καλή, εγώ κάνει πεντικιούρ. Έχεις κάνει, δόξα το Θεό, σώθηκα από τον ξεφτυλισμό. Μια χαρά είσαι, κλείσε πάλι. Στα μάτρα έχω κλείσει, είσαι παντζούρι. Για το νούμερο 3, last but not least, να περάσεις παρακαλώ. Το νούμερο 3, έρχεται, Κατερίνα έρχεται. Ανεβαίνει. Έχω αθέμητα μέσα. Έχει αθέμητα μέσα. Αναγιά μου, τι φέρνει τούτος. Ανοίγει μια χαρτοπετσέτα. Όχ, θα με σκουπίσει, έχω φάει σουβλάκι. Όχι, η οποία έχει μέσα, Χριστέ μου, λουκούμι. Ετοιμάσου. Κούρα μπιεδά. Λίγο, λίγο, περίμενε. Λίγο, θα δείξουμε λίγο. Στόμα άνοιξε. Λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε, γιατί λερώθηκες. Ναι, λερώθηκε, σε σκουπίζει κιόλας. Σκούπισε, σκούπισε. Επέμεινε, παιδί μου. Παρακαλούμε. Φύλαξε, κυρία Μαράλη Κουμάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Παλικάρι μου, του την ευχή μας. Άμα ήρθαμε εδώ να παχύνουμε, κυρία Ναταλία μου, να το ξέρουμε. Λοιπόν, βγάλε το αυτό τώρα. Σαν το Ρομπέν τον Δασόνι, σε βγάλε το. Εντάξει. Το πήρε το παπούτσι. Το πήρε και φύγε. 300 ευρώ παπούτσι. Και τα λέει όλα αυτά που κομμένη με το λουκουμά δεν υπάρχει. Βγάλε τα, αγάπη μου, Ρομπέν. Ο κουραμπιές δεν ήταν με γλυβούτυρο γάλακτος. Δεν ήταν κουραμπιές. Ήτανε. Λουκούμι δεν ήτανε. Κουραμπιές ήτανε, μανάρι μου. Κουραμπιές ήτανε. Λες να μην γνωρίζεις τον κουραμπιέ από τον λουκούμι, εγώ. Ήτανε λουκουμωτή. Λουκουμοκουραμπιεδό. Λουκουμωτή, μου λένε. Λουκουμοκουραμπιεδό. Λουκουμόσχημος. Καινούργια έκφραση, έχει βγάλει το κοντρόλ επάνω. Ο σκηνοθέτης είναι αυτός. Ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός είναι ένα πάρα πολύ ροδίδυμο. Πες σου απειλώ ότι θα πάω μετά στο κοντρόλ. Σας απειλώ ότι θα είστε στο κοντρόλ μετά. Εμείς όμως παρόλα αυτά θέλουμε μια βοήθεια από το κοντρόλ. Κοιτάξτε. Αλλά τη βοήθεια δεν τη θέλουμε ούτε από το σκηνοθέτη, ούτε από τον παραγωγό, παρότι αγαπάμε πολύ και τους δύο. Ναι, ναι. Τη βοήθεια θέλουμε από ένα άλλο αγόρι, ξανθό, πράσινα τα μάτια του. Ναι, ναι. Και πολύ ωραία η φωνή του. Για να σας ακούσουμε, παλικάρι μου. Πες καλά, πες καλά. Πάμε λοιπόν το νούμερο 1, ο Αλέξης. 22 χρονών, είναι δίδυμος, κυκλοθυμικός και βρίσκει ενδιαφέρον το πονάω και μ' αρέσει, αλλά μόνο στο paintball. Ευτυχώς. Είναι χαμογελαστό αγόρι και δίνει σημασία στο χαμόγελο. Αν η γυναίκα είναι ψηλή, μελαχρινή, αδύνατη και με ταξιδιάρικο βλέμμα, τότε όλα τα λεφτά λουλούδια για πάρτι σου, Κατερίνα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Το έχουμε νούμερο 1, το έχουμε. Τι ζήτησε, μελαχρινή, αδύνατη, ψηλή. Και με ταξιδιάρικο βλέμμα. Και με βλέμμα ταξιδιάρικο. Και με βλέμμα ταξιδιάρικο, το οποίο το έχει. Το μόνο ταξιδιάρικο πάνω μου είναι το βλέμμα. Πάμε παρακάτω. Προχώρα. Το νούμερο 2. Ο Τόμας είναι 20 χρονών. Εγώ καιρός και δεν δίνει σημασία στον εξωτερικό κόσμο μιας γυναίκας. Ασχολείται με το κουνκ φου, γι' αυτό μην φοβηθείτε αν σας ζητήσει μια χειραψία. Δεν θα σας κάνει αλαβή. Εκτός εάν τον ζηλεύεις, οπότε μπορεί να σου κάνει. Ναι. Θα το δω και το 3 όμως. Και με και κουτσί. Είσαι και κοίσαι και σαν τη Μέρια Ρόνη. Σε παπούτσετη. Το νούμερο 3. Ο Νίκος είναι σκορπιός, 21 χρονών και είναι σερβιτόρος σε νυχτερινό μαγαζί. Ακούει progressive και house μουσική και δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση. Σώμα, πρόσωπο, μάτια και φυσικά τα οπίσθια περνάνε από προσεκτικές εξετάσεις. Μπράβο Νίκο, είσαι ένας σπάνιος άνδρας. Πού να πάω!
Σπάνιος. Σπάνιος. Διότι κανένας άντρας δεν κοιτάζει ποτέ τα οπίστια μιας γυναίκας. Ποτέ, ποτέ. Μόνο ο Νίκος. Ποτέ. Ο Νίκος μόνο. Ο Νίκος μόνο. Μόνο ο Νίκος. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη τελική απόφαση της Κατερίνας και να μας πει η Κατερίνα με τη βραχνή ζεστή και αισθησιακή φωνή της ποιον από τους τρεις κυρίους επιλέγει, ποιος θα κλέψει τέτοια χρονιάρα μέρα την καρδιά της, έστω μόνο για απόψε. Για τέτοια χρονιάρα μέρα και μόνο, παρότι είμαι ήμο. Ήμο. Έχω πάρει και το δαχτυλίδι. Έχω και ένα χρωστούμενο να πάρω το παπούτσι γιατί έχω βαφτίσει, αν βαφτίζω ένα νεψάκι μου. Έχεις φάει και το λουκουμό. Έχω φάει βέβαια και ένα κουραμπιέ. Κουραμπιέ. Είναι και ο τρίτος που θέλει υδρόγειο τον πισινό. Είναι και ο δεύτερος που δεν δίνει σημασία ποτέ στην εξωτερική εμφάνιση παρά είναι μόνο και ο δεύτερος, το χαρακτήρα. Παρότι εμένα είναι το δυνατό μου στοιχείο αυτό, ειδικά το σώμα. Ναι, αλλά εντάξει. Απ' τα χείλη σου κρεμόμαστε, παιδί μου. Λοιπόν, διαλέγω το νούμερο 3. 3! Υπάρχει μια φίλη αντιδράσεω στο κοινό που λέει καλά έκανε εσύ το 3 ή το 2 ή το... Τελείωσε τώρα, Κατερίνα, ο Κύβος Ερήφθη, είπες το νούμερο 3. Και τι, θα φύγει ο παππού με το παπούτσι μου το νούμερο 2. Όχι, θα στο δώσει ερχόμενος να τον αποχαιρετήσει. Σήκω πάνω σε καλή Κοδέσποινα, που δεν είσαι. Παρακαλώ, το νούμερο 1 να περάσει να τον αποχαιρετήσουμε. Έλα, αγόρι μου, όλα τα λεφτά λουλούδια. Όχι, ρε γαμότο. Είδες, όχι ρε παιδί. Όχι ρε παιδί, λέει. Όχι ρε γαμότη. Σαραβωνιάστηκα, αλλά πάντα έκανα. Είσαι κουκλάκι, ρε γαμότο. Με έκαψες εσύ με το πράσινο πουλόβερ να μην σώσεις. Πού θα δεις εσύ. Δίδυμος. Και δίδυμάκι. Α, θα με κεράτω λέει. Γιατί έχω... Πάρ' το πουλάκι μου που σε άλλος δεν μου κάνεις το δάχτυλο. Εμένα στο μικρό μου κάνει. Ειλικρινά. Γιατί ρε παιδί μου, κάνε ένα νόημα. Μπάει, κάνε γεια σου, γεια σου, μπάει, γεια σου. Τι μη με έκαψες κακούργο! Εγώ δεν σου πω ότι είναι και τρεις υπέροχοι. Ναι, αλλά νόμιζα το τάκ τάκ που μου έκανες ότι ήταν... Το τάκ τάκ ήταν άσχετο. Το νούμερο 2 να περάσει να αποχαιρετήσει την Κατερίνα μας παρακαλώ. Να της ευχηθεί καλή χρονιά. Όχι ρε γαμώτη! Και τι κύριος παιδιά, τι gentleman που είναι ο Τόμας. Ζων. Ο Χριστός και η Παναγία. Και οι 12 Απόστολοι. Μωρή κακούργα, με έκαψες, μωρή. Άντε πάλι εγώ αυτό. Συγγνώμη, γιατί φταίει όλη η παρουσιά σου. Αλλά είσαι κούκλος. Θα κοκκινήσω. Εσύ μου πήρες το παπούτσι. Ναι. Θες να μου το φέρεις στο σπίτι. Δεν έπρεπε να το δώσω πίσω. Θα το ξαναδώσω. Πάρ' το παιδί μου. Άτιμη κακούργα, εσύ με έκαψες. Εγώ. Για όλη αυτή η παρουσιά σου στην εκπομπή αυτή. Κανείς άλλος. Πάντα εγώ αυτό για όλα. Πού σου ρε παιδί μου. Κακόπεσα, κακόπεσα. Εσύ είσαι Τόμας. Γεια σου Τόμας. Ελένα, από πού είσαι. Τα είπαμε πριν αυτά. Λοιπόν, την πάτησα. Παρακαλώ πολύ, επειδή είναι κρίσιμη στιγμή και είναι μέρα γιορτινή. Και είναι το κανάλι σοβαρό. Άτιμη θα πνιγώ με τα Σβαρόφσκι. Πάτα την καρδιά, να σου πει πως πόνα. Πλατούλα, ευθεία, όρθια, ευθυτενής. Στήθος έξω, κοιλιά μέσα. Αυτό είναι δύσκολο, κύριε μου. Στήθος έξω, κοιλιά μέσα, πρόσωπο στον τοίχο. Έχεις τοποθετηθεί εσύ, το ξέρεις το παιχνίδι. Αχ, το ξέρεις. Για τοποθετήσου να δούμε φως. Τοποθετήθηκε λοιπόν και ο αγαπημένος μας νούμερος 3. Πάμε να μετρήσουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, βοηθήστε με. Με το 1, με το 2, με το 3. Αποκάλυψη τώρα. Φεύγει η βεντάλια. Ναι, ναι, ναι. Σπρώχνει η Κατερίνα και είναι δυνατόν. Ναι, ρε γαμώτο. Δεν μου έχουν περισσέψει οι κουραμπιέδες. Αλήθεια. Έχω κρατήσει καμάτι. Και είπε και τη σωστή ατάκα. Και μου έχουν περισσέψει και οι κουραμπιέδες. Δεν έχω ακούσει κάτι πιο ρομαντικό και συγκινητικό. Ελάτε εδώ κοντά μου. Τοποθετηθείτε εξ αριστερών μου παρακαλώ. Δεν είναι. Μορτοκαλό πήρα. Να γκρεμίσουμε. Καλέ, τι κουκλάκι, τι ζωή είσαι, Σκορπιός. Όξα το Θεό Παναγία. Ο Νίκος δουλεύει σε ένα νυχτερινό μαγαζί, σε ένα κλαμπ. Είναι σερβιτόρος. Ξέρει να σηκώνει βάρα. Ξέρει να σηκώνει βάρη. Και ξέρει να σερβίρει και πολύ ωραία σε μια γυναίκα οτιδήποτε θέλει η γυναίκα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, αγαπημένο μου Νίκο, το ραντεβού στα τυφλά φρόντισε να σου εξασφαλίσει μια ολόκληρη μέρα με την υπέροχη Κατερίνα Ζημίδη που θα περάσει τρομερό δώρο! Τρομερό! Πάμε να δούμε όμως τώρα τα άλλα δύο μας αγόρια πώς το πήρανε οι δύο φευγάτοι που δεν επέλεξε η Κατερίνα. Με χαρά!
βλέπουν και λένε.